Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Είναι η συνέλευξη τύπου του Δημάρχου και Προέδρου του Βόλου, του κ. Αχιλιαδέου, όπου σε πρώτη φάση θα παρουσιάσει τον νέο προπονητή της ομάδας του Βόλου, τον κ. Οσβάλ Πανσό, όπου θα του κάνετε και τις όποιες ερωτήσεις σας επιθυμείτε. Και στη συνέχεια ο κύριος Αχιλλέας Μπέος θα μιλήσει για την επόμενη μέρα της ομάδας και το τι μελιγενέστε σχετικά με το αύριο της ομάδας του Βόλου. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Αχιλλέα Μπέο για να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση του νέου προπονητή του Βόλου. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Όπως σας είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, είναι δύο σκέλη να παρουσιάσουμε τον προπονητή. Να του κάνετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε οι δημοσιογράφοι και μετά θα παραμείνουμε εμείς να μάθετε τις εξελίξεις. Να σας πω ότι είναι μια επιλογή ενός Γάλλου προπονητή. Φέραμε διερμηνέ, εγώ δεν χρειάζομαι, μιλάμε τα γαλλικά πολύ απτέστος και αυτός και εγώ, αλλά για να είμαστε πιο είναι ένας προπονητής, είναι ένας προπονητής φιλόδοξος που όταν γνωριστήκαμε και μιλήσαμε με έπεισε για τις ικανότητές του και είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι από μία σχολή η οποία προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να επιλέξουμε την σχολή της Ισπανίας και της Γαλλίας, να παίξουμε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, επιθετικό, και η ομάδα κάθε χρόνο να βελτιώνεται και να είναι, όπως λένε οι Αμερικάνοι, step by step, ένα βήμα κάθε χρόνο παραπάνω. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είναι ένας αρκετά νέος προπονητής, έμπειρος και με τις γνώσεις του είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσει τους ποδοσφαιριστές αλλά και όλους τους φιλάθλους. Να δώσω το λόγο στον προπονητή. Βέση, μίλα, μην τρέπεσαι. Γιατί άμα αρχίσω εγώ τα γαλλικά, γάμισέ τα μετά. Λοιπόν, μίλα λοιπόν ελεύθερα. Και δυνατά πες, θα βάζεις το... Λοιπόν, είναι στη διάθεσή σας, Μανώλη, κάνετε... Ας ξεκινήσουμε με μια τοποθέτηση του προπονητή και μετά θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις σας. Θες να πει δύο πράγματα και μετά θα ρωτήσουμε. Από το μικρόφωνο, βάλτε το κοντά. Bon, déjà, j'aimerais remercier le président. J'aimerais remercier le président et son staff et la direction du club pour l'accueil qui m'a été offert et puis pour l'opportunité qui m'est offerte de venir entraîner ici en Grèce, qui était très bien reçu. Θα ήθελα να πει ευχαριστώ στον πρόεδρο της ομάδας και σε όλο το επιτελείο. Τον έχουν καλοδεχτεί, τον έχουν υποδεχτεί πολύ γενικά και ευχαριστεί για την δυνατότητα που του δίνεται να πηγαίνει να υποδεχτεί της ομάδας και να ανεβούμε μαζί τα πλέον. Je viens ici avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie. J'ai senti une énergie positive dans le club pour donner un élan intéressant à mon parcours et aider l'équipe à atteindre ses objectifs.
Αισθάνεται πάρα πολύ, έχετε με ταπεινότητα αλλά και με πολύ διάθεση να δουλέψουμε όλοι μαζί, να πετύχουμε τους στόχους μας και όλοι μαζί την ομάδα να συνεργαστούμε και να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους. J'ai pris beaucoup d'informations, tout comme le président a dû prendre des informations sur moi, des informations auprès de joueurs français ou de personnes qui connaissent bien le championnat grec. Έχει πάρει πάρα πολλές πληροφορίες και για τον πρόεδρό μας και για την ομάδα μας, όπως και εκείνος έχει πάρει πολλές πληροφορίες εκεί για εκείνον και για τους παίκτες και για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και για τους άλλους προσφυγιστές. Et les informations qui m'ont été données sur le club de Volos sont de très bonnes informations sur le sérieux du club et sur les ambitions du club. Και οι πληροφορίες που του δώσαν και το feedback για την ομάδα του Βόλου είναι πάρα πολύ καλές πληροφορίες και για την σοβαρότητα και για την φιλοδοξία της ομάδας. Je suis à votre disposition si vous souhaitez me poser des questions sur ma vision, sur mon parcours ou toute autre question. Είναι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις για το όραμά του, για την διαδρομή του όσον αφορά την επαγγελματικά του ή οποιαδήποτε άλλη ερώτηση έχετε. Coach, καλώς ήρθατε στην ομάδα. Προέρχεστε από μια γαλλική σχολή ποδοσφαίρου, από ένα σκληρό πρωτάθλημα όπως είναι η β' κατηγορία της Γαλλίας. Έρχεστε για πρώτη φορά στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Είναι μια πρόκληση και για σας να δείξετε το έργο σας εκτός Γαλλίας, πέρα από τη χώρα σας. Oui, c'est vrai que d'être pour la première fois en dehors de mon pays, c'est quelque chose d'excitant, d'intéressant, mais aussi de difficile. C'est un challenge. Et pour le réussir, je vais m'appuyer sur les gens du club, sur le staff technique que j'ai rencontré une première fois au mois de juin, au début du mois de juin. Je vais m'appuyer sur les compétences qui existent déjà dans le club pour pouvoir réussir. Mais je viens, c'est pour ça que je parle d'humilité, parce que je sais que je vais avoir besoin dans un premier temps d'être très ouvert pour découvrir et pour aller très vite dans l'intégration. Είναι η πρώτη φορά εκτός της χώρας του και αισθάνεται πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ διάθεση, έχει πάρα πολύ ταπεινότητα. Ελπίζει να μπορέσει να συνεργαστεί πολύ καλά με τους ανθρώπους του κλαμπ, με το κλαμπ του και της ομάδας. Και για εκείνον είναι ένα challenge, είναι μια προοπτική την οποία τη θέλει πάρα πολύ. Έλα εκεί. Κώστα, καλώς ήρθατε στην ομάδα και στην πόλη μας. Θα ήθελα να ξέρω την άποψή σας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Le football grec est un football qui est regardé en France, mais uniquement sur les très grandes équipes. Tout le monde connaît les grandes équipes grecques. Encore cette année, on a eu une opposition franco-grecque avec Marseille et le PAOK. Όλοι γνωρίζουμε τις μεγάλες ομάδες τις ελληνικές. Ακόμα και αυτή τη χρονιά είχαν μια γαλλο-ελληνική αντιπαλότητα με το ΠΑΟΚ και το Μαρσέι. Donc j'ai eu besoin de regarder le championnat plus en profondeur et de regarder des matchs. Θέλει να δει μάτς και πάρα πολλούς αγώνες και να ασχοληθεί με το πρωτάθλημα σε βάθος. Et j'ai pu constater que c'était un championnat où la qualité technique et l'aspect tactique étaient très bons. Είναι ένα πρωτάθλημα όπου υπάρχει καλή τεχνική και ποιότητα στο άθλημα. Et peut-être que sur les aspects physiques du jeu, certains championnats en Europe sont plus intenses, mais sur les aspects techniques et tactiques, le championnat grec est un bon championnat. Ότι στα πρωτοθλήματα, στα ευρωπαϊκά πρωτοθλήματα μπορεί να υπάρχουν σε άποψη φυσικής κατάστασης πολύ πιο έντονους, να βλέπουμε πολύ πιο έντονους αγώνες, αλλά από άποψη τεχνικής η Ελλάδα υπερτερεί όσον αφορά τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Κώστα, καλώς ορίσατε. Να μάθουμε λίγο για το στυλ παιχνιδιού σας. Τι ποδόσφαιρο σας αρέσει να παίζετε, γιατί ο Βόλος μας έχει συνηθίσει να παίζει ένα στυλ παιχνιδιού όλα αυτά τα χρόνια, επιθετικό, διαρχικό. Πώς βλέπετε εσείς το ποδόσφαιρο?
j'ai vu que Volos était une équipe offensive et qui jouait au football porté sur l'attaque. Έχω δει ότι η ομάδα του Βόλου παίζει περισσότερο στην επίθεση, βασίζεται. Je veux perpétuer ça. Και θέλει να το συνεχίσει αυτό. Parce que pour moi, ce sont aussi mes idées de jeu. Lorsque je rentre sur le terrain avec mon équipe, je veux que mon équipe soit toujours dans une philosophie offensive du jeu. Όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο μαζί με την ομάδα του, θέλει να έχει μια τεχνική περισσότερο άμυνας και επίθεσης, θετικού παιχνιδιού. Et je veux que l'équipe joue avec intensité. Θέλει η ομάδα να παίζει με ένταση. Avec ou sans ballon. Ναι, et que l'équipe soit identifiable, qu'on la reconnaisse par rapport à ces vertus-là. Και θέλει η ομάδα του να αναγνωρίζεται όσον αφορά τις τεχνικές του και την επίθεση. Έλα, Αποστόλια. Καταρχάς, καλώς ορίσατε εδώ στη πόλη μας. Μας αρέσει ιδιαίτερα που οι άνθρωποι που έρχονται εδώ είναι φιλόδοξοι. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Θα ήθελα όμως να γίνετε λίγο πιο σαφείς όσον αφορά τις φιλοδοξίες σας. Δηλαδή, πού φτάνουν. Θέλετε να προπονήσετε ξανά, να πάτε στη χώρα σας, να προπονήσετε μια μεγάλη ομάδα του Σαμπιονά, θέλετε να προπονήσετε Εθνική Γαλλία. Ως πού φτάνουν οι δικές φιλοδοξίες. Ευχαριστώ πολύ. Comme pour tous les joueurs, lorsqu'on est dans le football, on se doit d'avoir des ambitions, on se doit surtout de se donner les moyens de ces ambitions. Pour moi, le plus important, ce n'est pas de parler, c'est d'essayer de travailler le mieux possible pour que ma carrière soit la meilleure possible et ne pas avoir de regrets dans ma carrière. Le championnat grec est un championnat qui se respecte, donc je suis déjà fier d'être dans un championnat de première division en Europe. Si demain le club peut grandir avec moi et continuer à avancer, ce sera une fierté. Mais c'est difficile aujourd'hui de dire je veux aller là ou ailleurs. C'est mon travail qui fera que c'est récompensé. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να δουλεύει, να μπορέσει να προπονεί περισσότερο την ομάδα παρά να κάνει μεγάλες δηλώσεις τις οποίες μπορεί αργότερα να μην συναντήσει. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να δουλέψει με τους παίκτες και να μπορέσει να φτάσει το πρωτάθλημα. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα και περισσότερο θέλει να δείξει τη δουλειά του να μιλήσει παρά ο ίδιος. Κάποια άλλη ερώτηση. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προφανώς τον κάλυψε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον προπονητή, ναι, για να βγάλει φωτογραφίες. Το έχω κόψει, το έχω κόψει. Δεν φτιάχνει. Όχι. Έχει πρόβλημα. Εσύ, κάτσε λίγο άμα θέλεις να του κάνεις λίγο. Κάτσε δίπλα του. Το γράφημα για μετά. Λοιπόν, πρόεδρε, ο λόγος σε σένα. Ούτως ή άλλως, σε ό,τι αφορά το coach, εδώ και καιρό γνωρίζετε ότι έχουμε έρθει σε μία συμφωνία, η οποία επιβεβαιώθηκε σήμερα επίσημα στη συνέντευξη τύπου. Το θέμα που παίζει το τελευταίο διάστημα έντονα είναι η αποχώρησή μου από τα δρόμενα του ποδοσφαίρου. Μια προσωπική μου επιθυμία, γιατί πραγματικά κουράστηκα, με αποκορύφωμα βέβαια τις τελευταίες εκλογές της Super League. Να σας πω ότι έχω παραγγείλει σε 26 με δαντέλα να τη στείλω σε αυτούς που ψηφίσανε.
Τώρα μην βασιλισίτε. Βρέστε τους. Μιλάμε για ντρούκλες. Αυτό είναι όμως ένα άλλο κομμάτι. Να πάμε τώρα στην... Μην τα εξηγείς αυτά, ρε Συμπέση, δεν τα καταλαβαίνει. Τι πεις για τη φουστανέλα, θα πεις τώρα. Ναι. Λοιπόν... να γελάσουμε και λίγο, αυτή είναι η αλήθεια τώρα, τι να κάνω. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα που κυριαρχεί και είμαι σίγουρος και στους φιλάθλους αλλά και στον απλό κόσμο, εάν φύγει ο Μπέος, εάν πουληθεί η ομάδα, εάν. Να σας πω ότι τους τελευταίους 2 με 3 μήνες η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον από 6 με 7, αν δεν κάνω λάθος, επενδυτές. Η αλήθεια είναι οι 4 κοπήκανε, γιατί και τη δυνατότητα δεν είχαν, αλλά και οι στόχοι τους ήταν τελείως διαφορετικοί. Θέλανε να ενδιαφερθούν και να ασχοληθούν και τα ενδιαφέροντά τους ήταν άλλα από το να επενδύσουν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, δηλαδή χρειάζεται να δώσουμε συνέχεια. Όμως πραγματικά 2 εταιρείες με έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό, με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα και είναι άμεσοι συνεργάτες τους, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζουν να, όχι τις διαπραγματεύσεις, αλλά το ψάξιμο θα έλεγα, πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, γιατί σε καμία περίπτωση δεν είναι πρωταρχικός στόχος, αν θέλετε, και σκοπός το οικονομικό. Αυτό είναι το τελευταίο. Το σημαντικότερο είναι η διάδοχη κατάσταση, η συγκεκριμένη ομάδα να μπορέσει να επεκταθεί, να βελτιωθεί, να μεγαλουργήσει σε όλα τα επίπεδα, και αυτός είναι και ο δικός μας σκοπός. Δεν δημιουργήσαμε κάτι για να το πετάξουμε, το δημιουργήσαμε για να συνεχίσει να υπάρχει και κάθε χρόνο να βελτιώνεται προς το καλύτερο, να δημιουργεί περισσότερους φιλάθλους, καλύτερη θέση, πιο ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο και να κερδίζει όχι μόνο στο Βόλο αλλά και εκτός Βόλου πολλές συμπάθειες. Αυτός είναι και ο σκοπός. Πιστεύω ότι τις επόμενες 5 με 10 μέρες θα υπάρξει κατάληξη στο θετική ή αρνητική από πλευράς μεταβίβασης των μετοχών. Να πω στον κόσμο του Βόλου ότι η σημερινή ομάδα δημιουργήθηκε, όπως καταλαβαίνετε, σε μια πόλη που υπάρχουν 2 ομάδες με μεγάλη ιστορία, στα χαρτιά βέβαια ως επί το κλείστον, Ολυμπιακός Βόλου και η Νίκη Βόλου, και ήταν δύσκολο να επιβιώσει. Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει ήταν ένας και μοναδικός. Να υπερτερεί σε όλα τα επίπεδα της άλλης ομάδας και ο κόσμος να την αγκαλιάσει, να την αγαπήσει και να την αρχίσει να δημιουργεί δικούς φιλάθλους. Το ένα από αυτά λοιπόν τα πράγματα ποιο ήταν, η ειλικρίνεια, η αλήθεια και απέναντι στις υποχρεώσεις η ομάδα αυτή να ανταπεξέλθεται. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις? Φυσικά ξεκινάμε από τις οικονομικές. Πατάς σήμερα το κουμπί και βγάζεις φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Δεν νομίζω να υπάρχουν πολλές ομάδες στην επικράτεια να το κάνουν αυτό, με εξαίρεση κάποιες που μετριούνται στα δάχτυλα του χεριού. Και υπάρχουν βέβαια, αλλά πολύ λίγες. Μέσα σε αυτές είναι και ο Βόλος μας. Επίσης δεν υπάρχει, αν θα πάτε στην ΕΠΟ ή στη Super League ή στη Super League 2, έξω ένας κατάλογος, με, να μην υπερβάλλω, αλλά καθημερινά δεκάδες προσφυγές. Το όνομα ΠΑΕ Βόλος δεν υπάρχει πουθενά, όπως και άλλων ομάδων. Αλλά μιλάμε για το Βόλο, δεν υπάρχει. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα, προτερήματα για μια νέα ομάδα που συνεχίζει να λειτουργεί με πειθαρχία σε αυτό το κομμάτι και μοναδικό σκοπό να βελτιώσει και το αγωνιστικό κομμάτι, να καθιερωθεί στη Super League.
Αυτή είναι η σημερινή ομάδα του Βόλου και γι' αυτό δεν ανησυχώ το αν θα βρεθεί κάποιος ή κάποιοι να επενδύσουν στην ομάδα αυτή, γιατί η βασική προϋπόθεση είναι να συνεχίσουν αυτό που ξεκινήσαμε και να το καλυτερεύσουν και όχι να το καταστρέψουν. Ως εκ τούτου, ο σημερινός Βόλος έχει όλα τα εχέγγυα για να πάει καλύτερα. Δεν οφείλει, δεν έχει οφειλές προς τρίτους, προς το ελληνικό δημόσιο. Έχει αποθεματικό αυτή τη στιγμή στην τράπεζα και λειτουργεί, πληρώνει, κάνει μεταγραφές σε σχέση με άλλες ομάδες. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα επίτευγμα και αισθάνομαι πολύ περήφανος για αυτό που έχω καταφέρει. Μαζί με τους συνεργάτες μου έχουμε δημιουργήσει μια σε όλα τα επίπεδα υγιής και ανταγωνιστική ομάδα. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Ως εκ τούτου, αν υπάρχουν επενδυτές ή άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν και να αποκτήσουν τις μετοχές μιας άκρως πετυχημένης ομάδας σε όλα τα επίπεδα, εμείς δεν θα πούμε όχι, είμαστε εδώ. Και ο λόγος, όπως σας είπα, είναι ότι οι παροιμίες, ξέρετε που λέγανε οι παλιοί, ποτέ δεν διαψεύδονται. Δύο καρπούζια λένε σε μια μασχάλη, δεν μπορείς να τα κοντρολάρεις, να λειτουργήσεις. Και έτσι και εγώ λοιπόν, επειδή παθιάζομαι, δίνω τον καλύτερο μου εαυτό, προσπαθώ, προτιμώ αυτή την ενέργεια, τη δύναμη, την, αν θέλετε, την εξέλιξη όλη, να την αφιερώσω στην αγαπημένη μου πόλη. Στην πόλη που ο κόσμος μου έδωσε τα κλειδιά, μου έδειξε εμπιστοσύνη και δεν θέλω να τους διαψεύσω. Άρα λοιπόν όλες μου τις δυνάμεις θέλω να τις αφιερώσω στην πόλη που γεννήθηκα, να δημιουργήσω μια πραγματικά ευρωπαϊκή πόλη που ήδη νομίζω αποτυπώνεται όχι μόνο στους Βολιώτες αλλά και σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ο Βόλος έχει αλλάξει, θέλω να συνεχίσω σε αυτό το κομμάτι, αν θέλετε, της πόλης μου, να μην διαψεύσω τον κόσμο και φυσικά για να γίνει αυτό πρέπει να φύγω από την ομάδα, από το ποδόσφαιρο. Ευχή μου είναι και κάθε μέρα κάνω την προσευχή αυτό να συμβεί το συντομότερο δυνατόν, αλλά με μία προϋπόθεση, ξέρετε, τον κατάλληλο διάδοχο. Άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θα επενδύσουν, θα αγαπήσουν την ομάδα, θα τους αγαπήσει ο κόσμος και θα έχουν καλύτερη πορεία και παρουσία στον χώρο του ποδοσφαίρου από ότι εγώ. Θα μου πείτε αν αυτό είναι εφικτό. Είναι εφικτό, ουδείς αναντικατάστητος. Πάντως εμείς έχουμε βάλει τις βάσεις και γερές βάσεις. Η ομάδα αυτή δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, δεν ανήκει ή υπάγεται αν θέλετε ή έχει υποταγές ή θα σας το πω λαϊκά, δεν είναι μαριονέτα κανενός μεγάλου. Μπορεί να έχουμε φιλικές σχέσεις με οποιονδήποτε, αλλά τις αποφάσεις και τον τρόπο λειτουργίας και ποια θα είναι η θέση της ομάδας, την αποφασίζουμε εμείς και κανείς άλλος. Αυτά ήθελα να σας πω. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί τις επόμενες εβδομάδες, θα υπάρξει συμφωνία. Μέχρι τότε όμως, αλλά και αν δεν βρεθεί, να ξέρετε, δεν θα τα βάψουμε μαύρα. Η ομάδα έχει όλα τα εχέγγυα να πάει καλύτερα από του χρόνου. Και θα το δείξουμε πολύ σύντομα. Ήδη σήμερα ανακοινώνονται 4 μεταγραφές και μέχρι την άλλη εβδομάδα κατά 90% θα έχει ολοκληρωθεί όλο το ρόστερ. Μετά τις σημερινές μεταγραφές που θα διαβάσετε πηγαίνουμε για 4 ενδεκαδάτους παίκτες, οι οποίοι αυτοί είναι 2 στόπερ, ένα αμυντικό χαφ και ένας μεσοπιθετικός. Σε συνεργασία με τον προπονητή και αν χρειαστεί κάτι στη διάρκεια της προετοιμασίας, είμαστε εδώ. Πάντως ο Βόλος του χρόνου θα είναι καλύτερος από φέτος. Όποιος θέλει, είμαι στη διάθεση να μου κάνετε κάποια ερώτηση. Πρόεδρε, είπατε ότι συνεχίζονται διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν, αν θα υπάρχει αλλαγή. Αν δεν μπει υπογραφή, τίποτα δεν είναι. Επειδή φαινομενικά υπήρχε μια στασιμότητα, δεν υπήρχε στασιμότητα. Καμία στασιμότητα καθημερινά. Ξέρετε, κύριε Χούτα, εδώ πάνε αγοράσεις ένα περίπτερο, ένα αυτοκίνητο, ένα ψιλικατζίδικο και κάνεις ένα μήνα να ολοκληρώσεις. Πόσο μάλιστα μια εταιρεία που μπορεί να υπάρχουν χρέη, μπορεί, οφείλω να τα ψάξουμε,
μπορεί να υπάρχουν υποχρεώσεις, μπορεί πολλά μπορεί. Άρα λοιπόν, εγώ ούτε αγχώνομαι, ούτε βιάζομαι. Είναι ανοιχτές οι πόρτες να ψάξουν και να ελέγξουν οτιδήποτε. Το ερώτημά μου είναι, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταπόληση, η πώληση με το χώρο, θα έχετε παραδώσει μία σούπερ ανταγωνιστική ομάδα στον πελετή που θα κερδίσει? Κοιτάξτε, αν και εφόσον η ολοκλήρωση γίνει τις επόμενες 2-3 μέρες, σίγουρα θα υπάρχει ένα κενό, αυτοί οι 4-5 παίκτες. Εάν όχι και ολοκληρωθεί σε ένα μήνα, βέβαια θα παραδώσουμε μία ολοκληρωμένη ομάδα με τα γούστα και τις γνώσεις τις δικές μου, που καταλαβαίνετε περιορίζεται το ποσοστό λάθος, οπότε βολεύει και όλους. Πρόεδρε, σε περίπτωση να πάρουν το σενάριο ότι όντως βρίσκονται οι επενδυτές, παίρνουν ΣΠΑΕΣ, κατά πόσο είστε διατεθειμένος να μείνετε στο προσκήνιο για να έχουμε μια ομαλή μετάβαση δηλαδή, στην επόμενη μέρα? Στο προσκήνιο, δεν στο παρασκήνιο. Εννοώ ενεργά, δηλαδή, σαν πρόεδρο. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, δηλαδή, οι μέρες μου, αν και εφόσον, ήδη αυτή τη στιγμή, δεν λέμε, είναι υπαρκτές και οι δύο οι εταιρείες που μιλάμε. Αν μιλάμε για δύο, δηλαδή. Ναι, δύο, βέβαια. Είναι υπαρκτές. Και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι αργά ή γρήγορα, δηλαδή πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα υπάρχει νέος ιδιοκτήτης. Αυτό είναι το θέλω μου, αλλά και το πιστεύω μου. Από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, ο Αχιλλέας Μπέος ποδοσφαιρικά τελείωσε. Γιατί, πιστέψτε με, έχω πολλά ενδιαφέροντα πράγματα στη ζωή μου να κάνω. Έτσι, μην ξεχνάτε, έχω 5 παιδιά, έχω ενδιαφέροντα, έχω το Δήμο που με απασχολεί και έχω και μια προσωπική ζωή που έχω υποχρέωση τόσο στον εαυτό μου όσο και στη σύντροφό μου να αφιερώσω περισσότερο χρόνο. Τελειώσαμε ή θέλει κάτι? Έλα, Θεμή. Οι περισσότεροι που είμαστε εδώ στην αίθουσα δεν μπορούν να φανταστούν Αχιλλέα Μπέο χωρίς ποδόσφαιρο. Ναι, καλά κάνετε. Αυτό είναι μια δικιά σας εκτίμηση. Εγώ σας λέω τι θέλω και εύχομαι να ολοκληρωθεί. Ξέρετε, στη ζωή έχω μάθει υπάρχει αρχή και τέλος. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα και εγώ κάποια στιγμή να αποχωρήσω. Σε ό,τι αφορά το λόγο, και γιατί έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, μπορείτε να αναλογιστείτε τις φουστανέλες, που τα φορέματα που ετοιμάζομαι να παραδώσω, αλλά και το πώς σκέπτονται κάποιοι για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα, που αν θέλετε στον χώρο του ποδοσφαίρου λιδωρήθηκα, έπεσε πολύ λάσπη, οδηγήθηκα στη φυλακή, βίωσα μία κατάσταση περίεργη που ελπίζω και εύχομαι ούτε ο εχθρός μου να μην τη βιώσει, αλλά βγήκα νικητής, πραγματικός νικητής όμως. Στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων, δυνατός, και αντιμετώπισα τεράστιες δυνάμεις απέναντί μου. Δυστυχώς, το ποδόσφαιρο δεν λειτουργεί με συγκεκριμένους όρους, που αυτοί οι όροι είναι για όλους τους συμμετέχοντες, για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, θεωρώ κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτό και θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή, τόσο η κυβέρνηση όσο και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία οφείλουν να βάλουν σε ένα χαρτί τους όρους, οι οποίοι οι όροι αυτοί θα ισχύουν για όλες τις ομάδες. Και η μεγάλη ομάδα και η μικρή θα φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι στα χαρτιά. Δυστυχώς εδώ, οι Big Four που τους λένε, βαφτιστήκανε κιόλας, που πουθενά άλλο δεν υπάρχει αυτό, ανάλογα με τη δύναμη που έχουν, βάζουν τους όρους. Τους όρους που είναι προς ιδίως όφελος και όχι προς όφελος του ποδοσφαίρου. Αυτά κάποια στιγμή ελπίζω να αλλάξουν. Για να αλλάξουν όμως θέλουμε πολύ δρόμο, με αφορμή και τις εκλογές της Παρασκευής. Οπότε καταλαβαίνετε, επειδή είμαι ένας άνθρωπος των ρήξεων, που δεν συμβιβάζομαι, μ' αρέσει το δίκαιο και μ' αρέσει να διεκδικώ αυτό που μου αξίζει ανάλογα με τις δυνατότητες που έχω και στον αγωνιστικό χώρο. Ως εκ τούτου προς το παρόν νομίζω έχω υποχρέωση και στον εαυτό μου και στους ανθρώπους μου να δώσω λίγο χρόνο. Ελπίζω λοιπόν να έρθει αυτή η στιγμή και να αφιερώσω λίγο χρόνο και στην προσωπική μου ζωή. Αλλά και όπως είπα στην πόλη μου. Η πόλη μου είναι το α και το ω. Το απόγευμα
Και άλλη ερώτηση πάλι. Μια μικρή λίγο αγωνιστική. Στο κομμάτι του σχεδιασμού μέχρι στιγμής, και από τον προπονητή και από τους παίκτες, έχουν κάποιο ρόλο οι νέοι επενδυτές, έχετε κάποιες συζητήσεις για το δικό τους πλάνο ή τρέχετε την ομάδα όπως έχει στον εαυτό σας? Κοιτάξτε, με τα τελευταία χρόνια, μετά τη πολλά χρόνια και όταν λέω τα τελευταία που έφυγα από την Αμερική, πάλι ως κανόνας δεν ήμουν. Βέβαια εδώ είναι κάτι διαφορετικό, είναι η ομάδα που αγαπάω και το αντικείμενο που αγαπάω. Η ομάδα αυτή θα αλλάξει χέρια και θα έχουν λόγο όποιος έχει όταν μπουν υπογραφές. Μέχρι τότε είναι περιουσία της πόλης αυτής και οφείλουμε να την προστατεύσουμε και να λειτουργήσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει παράγοντας στην Ελλάδα που να απορρίψει μια επιλογή δικιά μου. Το χώρο αυτόν τον ξέρω καλά, το αντικείμενο το ξέρω καλά, σύμφωνα βέβαια με τα οικονομικά δεδομένα, έτσι. Αλλά πολλοί θα θέλανε να με αντιγράψουν. Το αγαπάω, το ξέρω, έχω αξιόλογους συνεργάτες. Κάθε παίκτης που επιλέγεται, επιλέγεται για κάποιο λόγο. Και ψάχνετε πολύ. Βέβαια, μέσα στις μεταγραφές πάντα υπάρχει το ποσοστό αποτυχίες. Απλά εμείς προσπαθούμε αυτό το ποσοστό να το μειώσουμε, ώστε αν θα γίνουν 10 μεταγραφές, να έχουμε ποσοστό επιτυχίες, ένα 60-70% θα είναι μεγάλη επιτυχία. Εγώ πάντα ξεκινάω το σχεδιασμό αυτόν έχοντας στο μυαλό μου το 50% και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και μέχρι τώρα έτσι λειτουργούμε. Λοιπόν, ελπίζω όλο το βράδυ να είστε 7,5 ώρα στο Πανθεσσαλικό, να υποδεχτείτε τον καινούριο προπονητή, τους συνεργάτες του και τους νέους παίχτες. Και εδώ είμαστε καθημερινά, θα τα μαθαίνετε και αν υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα αυτό, είμαι ο πρώτος που θα το ανακοινώσω και θα σας ενημερώσω. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και υγεία. Και να θυμίσουμε ότι το απόγευμα είναι η πρώτη της ομάδας, 7,5 ώρες στο Πανθεσσαλικό.